Μαλεβιζιώτικο ντέρμπι για την Α1Ε έγινε στην Δαμάστα, με τους γηπεδούχους να φιλοξενούν τον πολύ φορμαρισμένο ΠΑΟΚ Κρουσόνα, ο οποίος ήταν επιλυτικός στα πρώτα λεπτά με κουράκι και σταυρακάκι. Αλλά την Δαμάστα να φτάνει πολύ κοντά στο γκολ λίγο μετά τη συμπλήρωση 20 λεπτών, με την κεφαλιά του Λευθέρη Κεφαλογιάννη να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, η Δαμάστα είχε και δεύτερο δοκάρι με τον Μαυρογιαννάκη. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ απάντησε στα δοκάρια με την προσπάθεια του Σταυρακάκη, ενώ είχε και σημαντικές ευκαιρίες στο ίδιο διάστημα με Σεραφιμίδη και Μανουσάκη, με τον τερματοφύλακα Χατζηδάκη να πραγματοποιεί σωτήριες επεμβάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι ο Χατζηδάκης σταμάτησε τους κινδύνους που δημιούργησαν οι Κουράκης και Σεραφιμίδης για τον ΠΑΟΚ, με την Δαμάστα στην τελευταία φάση του αγώνα να απειλεί με τον Διακάκη και τον τερματοφύλακα των Κρουσανιωτών Σταυρακάκη να διώχνει και να κρατά το 0-0. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το ποιοτικό και το ωραίο και το σωστό ποδόσφαιρο που πέσανε. Γίνανε αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Εμείς θεωρώ ότι κάναμε τις περισσότερες. Σταθήκαμε άτυχα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που είχαμε τα δύο δοκάρια. Κάποια διαστήματα είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχαμε καλές στιγμές. Όπως καλές στιγμές είχε και η ομάδα της Δαμάστας. Γενικά έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με δύο ομάδες που κυνηγήσανε χωρίς σκοπιμότητα τη νίκη, ο καθένας για λογαριασμό του.